ως ΚΚΕ θέλουμε να καταγγείλουμε αυτό που συντελείται στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες με τον πιο επίσημο τρόπο και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Τι έχουμε? Τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και φασιστικών οργανώσεων να προελάβουν στη Θεσσαλονίκη, να καταλαμβάνουν σχολεία. Από τη Σταυρούπολη πήγαν στον Εύοσμο, πήγαν στους Αμπελόκηπους, ξαναπροσπάθησαν πάλι στη Σταυρούπολη και να μετατρέπουν τα σχολεία σε ορμητήρια παράνομων εγκληματικών πράξεων, να τρομοκρατούν μαθητές, να τρομοκρατούν καθηγητές, να διακόπτουν τη λειτουργία των σχολείων, να τρομοκρατούν γονείς. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο αυτών των οργανώσεων και των ομάδων. Ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο στηρίζεται σε πλάτες συγκεκριμένων μηχανισμών. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι η στάση του Υπουργείου Παιδείας να συμψηφίζει τη δράση αυτών των ομάδων με το νεολαίστικο και μαθητικό και φοιτητικό κίνημα είναι απαράδεκτη. Γιατί επί της ουσίας δείχνει ανοχή στη δράση αυτών των ομάδων, δεν πήρε κανένα μέτρο να προστατεύσει τα σχολεία από τη δράση τους, συγκαλύπτει τη δράση τους πάνω σε αυτό το επίπεδο. Και αυτή η στάση του Υπουργείου Παιδείας είναι επικίνδυνη, το λέμε καθαρά. Είναι συνένοχη. Η αστυνομία εκ των υστέρων προχωράει στις συλλήψεις, μαζικές. Αλλά εδώ όμως και τώρα πρέπει η κυβέρνηση ίδια συνολικά να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Εμείς το λέμε καθαρά ότι είναι βαθύτατα γελασμένα αυτά τα θρασίδηλα εγκληματικά στοιχεία των ναζιστικών και φασιστικών οργανώσεων, ότι θα μπορούν να τρομοκρατούν τους μαθητές, τους φοιτητές και το λαό της Θεσσαλονίκης. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί το εργατικό, λαϊκό και νεολαίστικο κίνημα να τσακίσει το αυγό του φιδιού που εποάζεται από μηχανισμούς και κύκλους του συστήματος, αποτελώντας έναν ακόμη εγκληματικό μηχανισμό του ίδιου του συστήματος. Και πάλι επαναλαμβάνω το κάλεσμα το οποίο κάνει το ΚΚΕ στην κυβέρνηση να διασφαλίσει εδώ και τώρα την ομαλή λειτουργία των σχολείων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Αλλιώς θα έχει βαθύτατες και βαρύτατες ευθύνες.